Είδηση της τελευταίας ώρας, κυρίες και κύριοι. Μας υποχρεώνει να αρχίσουμε απόψε το δελτίο μας εκτάκτως από τις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, όπως θα μας πει η ανταποκριτριά μας η Μαρία Ψαρά, έβαλε τέλος στο θρίλερ με το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο έχει παγώσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, Μαρία, λοιπόν. Νίκη, πριν από λίγο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάνθηκε ότι το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού τόνισε ότι το εμβόλιο δεν σχετίζεται με τα περιστατικά θρομβώσεων. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο, επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί κατηγορηματικά, η παρακολούθηση των εμβολιασμών θα συνεχιστούν. Θέλω να σου πω ότι η συνέχιση του εμβολιαστικού προγράμματος κάθε χώρας είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός συνέστησε τη συνέχιση των εμβολιασμών με το εμβόλιο της AstraZeneca. Λοιπόν, είχε προαναγγελθεί άλλωστε στη Γαλλία, για παράδειγμα, ότι θα ακολουθηθεί η οδηγία του EMA και στη Γερμανία επίσης. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Ψαρά. Να ακούσουμε τη δήλωση επικεφαλής του EMA, η κυρία Κουκ. The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. Its benefits in protecting people from COVID-19 with the associated risks of death and hospitalization outweigh the possible risks. The committee also concluded that the vaccine is not associated with an increase in the overall risk of thromboembolic events or blood clots.